Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μια γρήγορη ματιά στο παιχνίδι Φυλετικές Μάχες, όπως βλέπετε, το οποίο είναι ένα παιχνίδι στυλ τραβιάν, αν δεν έχετε παίξει. Γενικά, όταν θα μπείτε εδώ, θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε αυτό το παιχνίδι, όταν θέλετε να κάνετε την εγγραφή. Ωραία, βάλουμε ένα κωδικό, θα δείτε και πως γίνεται η εγγραφή γενικά. Βάλουμε και το email και ο προτινόμενος κόσμος, βέβαια, και θα κάνουμε εγγραφή. Στη συνέχεια θα μας έρθει ένα email, το οποίο θα κάνουμε θα κάνουμε μια επιβεβαίωση του λογαριασμού μας. Παρ' όλα αυτά, τώρα στη συνέχεια, όπως βλέπουμε, πατήσουμε μια επικύρωση. Μας βάλει τυχαία, δεν μας πειράζει. Καλώς ήρθατε στις Φυλετικές Μάχες. Ωραία, ο στόχος λογικά είναι στην ίδια λογική με το τραβιάν, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι έχετε κάποιες βασικές πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμεύουν στο να φτιάξετε κάτι. Ωραία, και σας λέει, ανοίξτε το επιτελείο σας. Γενικά, δηλαδή, ξεκινάς με κάποιες πρώτες αποστολές για να μάθετε το παιχνίδι. Οπότε σου λέει, κατευθύνσου το επιτελείο σου επιλέγοντας το από το χωριό. Ωραία, οπότε στην ουσία ψάχνουμε να βρούμε που είναι το επιτελείο μας. Πάνω ψηλά δεν είναι. Για να δούμε, λογικά συνήθως κάποια από αυτά είναι. Εδώ είναι αποθήκη. Όχι. Ναι, έτσι είναι χάρτης. Χωριό. Επιτελείο. Ωραία, μπήκαμε στο επιτελείο. Βλέπουμε ότι τσεκαρίστηκε η πρώτη μας αποστολή. Κάνουμε ολοκλήρωση. Παίρνουμε τα βραβεία μας και ανοίξανε δύο καινούργιες αποστολές. Ωραία. Τι λέει, να επεκτείνουν το ξυλουργείο μας και να επεκτείνουν το ατομείο σας. Από ό,τι βλέπετε, είναι στην ίδια λογική με το τραβιάν, οπότε σίγουρα μπορεί να σας αρέσει. Οπότε από το επιτελείο να κάνουμε μία αναβάθμιση, όπως έλεγε, στο ξυλουργείο και στο λατομείο. Το βλέπετε. Και τα φτιάχνουμε αυτά. Γενικά όλα είναι στην ίδια λογική, δηλαδή αφού φτιάξουμε ένα ξυλουργείο το οποίο θέλει την ανάλογη διάρκεια, μετά θα φτιαχτεί ένα λατομείο το οποίο θέλει επίσης την ανάλογη διάρκεια. Γενικά μπορούμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα κτίρια τα οποία θέλουν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και ο αντίστοιχο χρόνο κατασκευής. Έχουμε κατάταξη, όπου βλέπουμε γενικά που βρισκόμαστε, οι αντίστοιχες φυλές στις οποίες μπορείτε να κάνετε κάποια αίτηση, π.χ. θα πάμε στην Κούπα, μπορούμε να κάνουμε κάποια αίτηση για να μπούμε σε αυτή τη φυλή. Έχουμε αναφορές για το τι έχει γίνει, ποιοι μας έχουν επιτεθεί, άμυνες, ανταλλαγές για τη φυλή μας, αν και εφόσον φτιάξουμε κάποια δικιά μας. Σημειωματάριο, το οποίο είναι σίγουρα χρήσιμο για να κάτσετε να βάλετε, όπως λέει εδώ, ως απλός χρήστης έχετε 500 χαρακτήρες διαθέσιμους. Δηλαδή είναι πιο πολύ για να κρατήσετε γενικά κάποιες σημειώσεις για να μπορείτε να θυμάστε τι ήταν να κάνετε, τι θέλατε να κάνετε. Ίσως να σημειώσετε κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Ωραία. Γενικά το παιχνίδι είναι πολύ στην λογική του τραβιάν. Προφανώς είναι, πιθανότητα είναι λίγο πιο απλό από θέμα στισήματος, αλλά έχει αρκετά ωραία στοιχεία.
που βοηθάνε, δηλαδή έχει πολλές περισσότερες ρυθμίσεις, δηλαδή π.χ. το σημειωματάριο για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο. Αρκετές φορές είναι δηλαδή ότι έχω βάλει κάτι να φτιάξω και έχει πάει πάρα πολύ μετά. Γενικά είναι καλό να του ρίξετε μια ματιά, σίγουρα το παίζουν ήδη πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα. Και από τη στιγμή που είναι και στο ελληνικό, στα ελληνικά, σίγουρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσετε να γραφτείτε. Αν θέλετε να γραφτείτε, υπάρχει ένα link στην περιγραφή, το οποίο μπορείτε να πατήσετε και να σας φέρει με τη μία εδώ, ώστε να μπορέσετε να γραφτείτε. Οτιδήποτε σχόλια θέλετε μπορείτε να τα αφήσετε και σίγουρα μπορείτε να ζητήσετε και φίλους ή να βρείτε κάποια άτομα τα οποία να θέλουν να παίξουν μαζί σας, απλά γράφοντας κάποια comments στο βίντεο. Σας ευχαριστούμε και καλό παιχνίδι, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια για το παιχνίδι.